Ακούτε την εκπομπή «Λόγοι Αβάβαρ Σανουφίου». Διαβάζει ο συνεργάτης του σταθμού μας, Γιώργος Γιώτας. Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε σήμερα την 27η εκπομπή, διαβάζοντας από το βιβλίο με τίτλο «Βαρσανουφίου και Ιωάννου», κείμενα διακριτικά και ησυχαστικά. Αν κάποιος μου ζητήσει να μπω στο κελί του για να προσευχηθούμε, ή εγώ του ζητήσω να μπει στο δικό μου κελί, ή θελήσω να δώσω ένα χέρι βοηθείας σε κάποιο διακόνημα, μέχρι ποιο σημείο πρέπει να υποχωρώ ή να φιλονικώ? Φυσικά, εννοώ εκεί όπου είναι ευλογημένο και δεν παραβαίνεται κάποια εντολή. Αν μπει σε κελί αδελφού για να προσευχηθείτε, ή αυτός μπει στο δικό σου και σου πει «άρχισε εσύ την προσευχή», μέχρι τρεις φορές πες συγχώρησον. Και αν μετά τις τρεις φορές επιμείνει, τότε με ταπείνωση άρχισε την προσευχή. Και εσύ τρεις φορές πες το στον άλλον. Και αν δεν θελήσει, υποχώρησε, διότι η φιλονικία είναι κακή. Το ίδιο ισχύει σε κάθε περίπτωση, δηλαδή ή για να πάρεις κάτι που βαστάζει ο άλλος ή για να βοηθήσεις σε κάποιο διακόνημα. Μέχρι τρεις φορές παρακάλεσε. Αν δεν θελήσει ο άλλος, πάυσε με ειρήνη και μην τον πιέζεις και τον στενοχωρείς. Αυτή είναι η αληθινή οδός του Θεού. Πρόσεχε τον εαυτό σου να εργάζεσαι ανυπόκριτα, με καθαρή καρδιά, και ο Θεός θα σου δώσει το χέρι του και θα σε βοηθήσει με τη χάρη του. Αμήν. Ερώτηση του ίδιου. Αν τύχει και βρεθώ σε κοινή τράπεζα της αγάπης και μου ξεχωρίζουν το μερίδιό μου, αλλά δεν είναι απαραίτητο να το πάρω, ευλογείς μήπως να το κρατήσω για να μην φανώ ότι το κάνω από εγκράτεια και να το διαθέσω μετά στους νοσηλευόμενους στο νοσοκομείο, ή δεν το ευλογείς καθόλου? Αν σου είναι απαραίτητο να πάρεις το μερίδιό σου από την κοινή τράπεζα της αγάπης, πάρτο. Αν όχι, μην το πάρεις, διότι έτσι θα σου έρθει η καινοδοξία. Ερώτηση του ίδιου. Επειδή συμβαίνει να μου έρχεται καινοδοξία όταν από αγάπη κάνω κάποιο καλό ή δίνω κάποια βοήθεια στους αδελφούς, άραγε είναι κακό να το κάνω κρυφά μέσω του ηγουμένου ή να κινούμαι από μόνος μου? Διότι με αυτόν τον τρόπο δοκιμάζομαι αλλά και ασκούμε στο θέμα της καινοδοξίας. Όμως πώς μπορεί, Πάτερ, να ελευθερωθεί κανείς από αυτήν, διότι και από αριστερά και από δεξιά σπέρνεται και φυτρώνει στην ψυχή του ανθρώπου? Και στις δύο περιπτώσεις οφείλεις να προσέχεις, διότι μπορεί να σου γίνουν αφορμή για καινοδοξία. Το να δίνεις όμως ελεημοσύνη μέσω του ηγουμένου είναι λιγότερο βαρύ για σένα, γιατί η καρδιά σου ψάχνει να βρει από μόνη της πρόφαση για καινοδοξία. Ενώ αν κάνεις μόνος σου την ελεημοσύνη, έχεις διπλό πόλεμο, όχι μόνο από την καρδιά σου, αλλά και από τους ανθρώπους. Να ξέρεις δε ότι η απελευθέρωση από τη φιλοδοξία και την καινοδοξία ανήκει σε εκείνους που ελευθερώθηκαν από τον παλαιό άνθρωπο. Ήθε ο Κύριος να σου χαρίσει αυτή την ελευθερία εν Χριστώ Ιησού, στον οποίο ανήκει η δόξα στους αιώνες. Αμήν. Όταν κλείνω τα μάτια μου στις εκκλησιαστικές συνάξεις,
ελέγχω νηπτικά τους λογισμούς μου και τους εναρμονίζω με την προσευχή. Άραγε είναι καλό αυτό που κάνω ή μήπως φανώ ότι παρουσιάζω κάτι παράξενο στους συμπροσευχόμενους αδελφούς και τους σκανδαλίζω? Αν κλείνοντας τα μάτια σου στις εκκλησιαστικές συνάξεις ελέγχεις νηπτικά τους λογισμούς σου και ο νους μένει στο Θεό, μην υπολογίσεις κανέναν. Έστω και αν, όπως είπες, φανείς ότι κάνεις κάτι παράξενο για τους αδελφούς που συμπροσεύχονται κοντά σου. Ερώτηση του ίδιου. Έχω βιβλία δικά μου και μου λέει ο λογισμός μου να τα δώσω στο κοινόβιο για να είμαι αμέριμνος. Αυτά τα βιβλία τότε θα είναι κοινά για όλους και θα δίνονται σε όποιον τα ζητήσει για να τα διαβάσει. Σκέφτομαι επίσης να δώσω και τα ενδύματά μου. Πες μου όμως, Πάτερ, αν πρέπει και το ευλογείς να προβώ σε αυτές τις ενέργειες. Και προσδιορίσέ μου τι ενδύματα είναι ευλογημένο να κρατήσω για την ασθένεια του σώματός μου. Αν σκέφτεσαι να διαθέσεις τα βιβλία σου και τα ενδύματά σου, είναι καλό να κάνεις αυτό που είπες, να τα δώσεις στο κοινόβιο. Γιατί πραγματικά όλα όσα είναι στο κοινόβιο ανήκουν στο Θεό. Όσο για τα ενδύματα που πρέπει να έχεις, κράτησε για το χειμώνα 2 κολόβια χοντρά και 1 τρίχινο χιτόνα. Και για το καλοκαίρι 2 κολόβια ελαφρά και 1 χιτόνα. Επίσης για το χειμώνα κράτησε 1 περιόμοιο σε περίπτωση που κάνει πολύ κρύο και το κουκούλιο αν το κρύο δεν είναι πολύ. Κράτα 2 μανδύες, 1 χειμερινό και 1 καλοκαιρινό και 2 σκεπάσματα, 1 βαρύ και 1 ελαφρύ. Κράτησε και το τρίχινό σου σκέπασμα και το προσκέφαλο, διότι τα χρειάζεσαι. Όσο και το μάλινό σου σκέπασμα, αν νομίζεις πως το χρειάζεσαι, κράτα το και αυτό. Αν τύχει και σου χαρίζουν κάποιο πανοφόρι και το χρειάζεσαι, κράτησε το και δώσε αντί για αυτό το παλιό σου στο ναβά. Αν όμως δεν έχεις ανάγκη από καινούργιο πανοφόρι, δώσε στο ναβά. Ήθε ο Κύριος να σε δυναμώσει ώστε όσα σου λέω να τα ακούσεις και να τα κάνεις πράξη, διότι αυτή είναι κατά Θεό προκοπή και διόρθωση. Ερώτηση του ίδιου προς τον Μεγάλο Γέροντα. Επειδή με κρίνατε κατάλληλο να είμαι στη διακονία αυτή του νοσοκομείου, κάνε φανερό σε μένα, Πάτερ, αν είναι ευλογημένο να μελετώ ιατρικά βιβλία και να τα εφαρμόζω με δική μου ευθύνη. Είναι καλύτερα να αμεριμνήσω από όλα τα παρόμοια και σχετικά αφού αποσπούν το νου και να τα αποφύγω? Διότι πρέπει να σκέπτομαι μήπως μου φέρουν καινοδοξία, εφόσον είμαι υποχρεωμένος να αγρυπνώ για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Μήπως δηλαδή είναι καλύτερο να αρκεστώ σε όσα γνωρίζω και να κάνω ό,τι μπορώ με το λάδι, τα ζεστά, τις αλυφές και όλα τα παρόμοια, όσα προσφέρουν και εκείνοι που δεν επιχειρούν να μελετήσουν ιατρικά βιβλία? Τι να κάνω, διότι τρέμει η καρδιά μου στη διακονία αυτή, μήπως πέσω σε κάποιο λάθος και προσθέσω στις αμαρτίες που προέρχονται από τα πάθη μου και άλλες αμαρτίες? Επειδή δεν φτάσαμε ακόμη στην τελειότητα για να απαλλαγούμε εντελώς από την αιχμαλωσία των παθών, συμφέρει μάλλον να καταγινόμαστε με την ιατρική παρά με την εμπάθεια. Αλλά δεν πρέπει να στηρίξουμε σε αυτή την ελπίδα μας παρά μόνο στο Θεό που θανατώνει και ζωοποιεί και ο οποίος λέει «Εγώ θα χτυπήσω με την αρρώστια και εγώ θα δώσω και τη θεραπεία». Μελετώντας λοιπόν τα ιατρικά βιβλία ή ερωτώντας κάποιους ειδήμονες για αυτά, να μην ξεχνάς ότι χωρίς το Θεό δεν γιατρεύεται κανείς. Εκείνος λοιπόν που αφοσιώνεται σε αυτά οφείλει να το κάνει στο όνομα του Θεού και θα λάβει βοήθεια. Η ιατρική τέχνη δεν εμποδίζει κάποιον να θεοσεβεί, γι' αυτό να την έχεις όπως τα εργόχειρα των αδελφών. Με φόβο Θεού να κάνεις ό,τι κάνεις και θα είσαι πάντοτε κάτω από τη σκέπη Του με τις ευχές των Αγίων. Αμήν. Ερώτηση του ίδιου. Και άλλοτε μου είπες ότι και σε αυτό μπορεί κανείς να κόψει το θέλημά του, δηλαδή στο να μην φιλονικήσει, να στήσει το λόγο του. Τι γίνεται όμως, Πάτερ, όταν προσφέρω σε έναν άρρωστο κάτι που το θεωρώ ωφέλιμο και συμβεί να τον βλάψει? Τότε θλίβομαι, γιατί σκέπτομαι ότι έστησα το λόγο μου και του το επέβαλα.
Ακόμη βλέπω ότι όλη την ημέρα είμαι σε περισπασμό και δεν μου μένει καθόλου χρόνος να έχω μνήμη Θεού. Επίσης, ενοχλούμαι από την γαστριμαργία. Πες μου λοιπόν τι να κάνω, διότι πιστεύω ότι από όσα εσύ θα μου πεις, εξαρτάται η σωτηρία μου. Εάν στήσεις το λόγο σου για να επιβάλεις κάτι που θα βοηθήσει τους αρρώστους και συμβεί κάποια ζημιογόνος επιπλοκή από αυτό, ο Θεός που βλέπει την καρδιά σου δεν θα σε κατακρίνει. Διότι σε αυτή την περίπτωση γνωρίζει ότι έβλαψες κάποιον θέλοντας να τον ωφελήσεις. Αν όμως ένας έμπειρος σε καθοδηγήσει και εσύ τον περιφρονήσεις και δεν δεχτείς την υπόδειξή του, αυτό είναι υπερηφάνεια και θέλημα. Πολλοί ακούνε να γίνεται λόγος διαρκώς για την πόλη και συμβαίνει καμιά φορά να έχουν μπει μέσα σε αυτήν και να μην το γνωρίζουν. Αδελφέ, όλη την ημέρα είσαι στη μνήμη του Θεού και δεν το συνειδητοποιείς. Διότι το να λάβεις εντολή και να κάνεις τα πάντα να τη φυλάξεις και υποταγή είναι και μνήμη Θεού. Και πολύ καλά σου είπε ο αδελφός Ιωάννης, άσε να βγάλεις πρώτα φύλλα